Το ερώτημά μου είναι το εξής. Υπάρχει μία άποψη ότι στις τελευταίες εκλογές υπήρξε μία διάσπαση δυνάμεων στα Λεχενά. Ήσασταν υποψήφιος εσείς, ήταν ο κύριος Μάλιαρης, ήταν ο κύριος Παναγιωτόπουλος και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κερδίσει τις εκλογές κάποιος εκτός Λεχενών, συγκεκριμένα ο κύριος Λέτζας από τη Βοπρασία. Για πρώτη φορά δηλαδή είχαμε δήμαρχο Βοπράσιο. Αν αυτό σας βρίσκει σύμφωνο, αν συμφωνείτε με αυτή την άποψη, ένα. Και δεύτερον, εσείς θα είστε υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Μπορείτε να μας πείτε από τώρα κάτι. Και αν είστε, θα αναλάβετε πρωτοβουλίες ενωτικές, ενωτικού χαρακτήρα, να φτιάξετε μια ομάδα δηλαδή, ώστε να μην υπάρξει ξανά το ίδιο πρόβλημα. Να μην υπάρξουν 2, 3, 4, 5 υποψήφια από την ίδια πόλη. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Εντάξει, εγώ καταρχήν είμαι αντίθετος με την υπόψη αυτή που λέει ο ένας από τη Βάρδα, ο ένας από τα Λιχινά και τοπικιστικά. Το Δήμο είναι ένα Δήμο. Αυτό που παλεύα εγώ τα χρόνια, τα 5 χρόνια που ήμουν Δήμαρχο, να το κάνω ένα Δήμο και το αποδεχνώ που έκανα έργα παντού. Δεν έκανα στα Λιχινά μόνο. Παντού έκανα έργα. Άρα αυτό για μένα δεν ισχύει. Ο κύριος Λέτζας καλά έκανε που ήταν υποψήφιος. Βεβαίως, η Βοπρασία είναι ένα κομμάτι, Δεν έπαιξα εγώ στις εκλογές πρώτα τοπικιστικά. Αλλά όπως έλεγα πάντα, από κάποιο σοφό που μου το είπε, κανένα κάστρο δεν πέφτει από έξω. Άρα, εγώ πλήρωσα τη διαμάχη που γινόταν μεταξύ του συμβούλου. Και αυτό δεν είναι κρίμα. Έτσι. Το πλήρωσα αυτό. Πλήρωσα το άλλο που δεν είχα ένα γραφείο τύπου να μου παρουσιάζει όλα έξω. Έτσι. Πλήρωσα τις πλημμύρες και τις καταστροφές στα πρώτα 2 χρόνια που ανάλαβα, που μου μας πήγανε πολύ πίσω σε ένα δήμο μέσα στα μνημόνια τα πολλά, με λίγα έσοδα και έπρεπε να τα κάνω όλα. Και όπως τα κατάφερα, όσα μπορούσαμε, δεν μπορούσαμε να έχουμε λεφτά να δώσουμε, προσπαθήσαμε άλλο τρόπο, με άλλο από τα απεργία κτλ. Θα σας πω ένα παράδειγμα μικρό που... Άστο τώρα, αργότερα του, θα το στρώσω πώς τα πήρα, ένα 600 χιλιάρικα που δούλευα εγώ προσωπικά και έκανα τις επαφές κτλ. Για να βρω το τρόπο και από ένα απεργείο και μετά από πολλές συναντήσεις δεχτήκανε την μελέτη που τους έχουμε φάρει μετρήσεις, είναι αποκατάσταση όλα τα σκαμμένα στα Λιχινά, Ανδραβίδα και Μερσίνη από το Βιλικό. Γιατί έκανε καταστροφές στους δρόμους αυτό. Εντάξει, κάθε έργο ξέρετε, τα μασκάβει και δεν γίνεται κανείς αντίθεση. Εγώ αυτό το έργο, 600 χιλιάρικα, είχα ζητήσει 670, είχα μετρήσει όλο τον δρόμο γιατί θεώρησα που πρέπει να τελειώσει αυτό. Και εγώ ο ίδιος κάποιες στιγμές έβρεσα τον αυτό μου όταν έπεφτα σε λαγούφες στα Λιχινά. Δεν είχαμε δυνατότητα από το Δήμο όμως να τα κάνουμε. Μπάρυψα όμως και πήρα από το Υπουργείο Εμποδομών μέσα στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δέντες προσωπικά αυτό το έργο. Και αυτό το έργο τώρα θα εκτελεστεί. Τώρα θα πέσουμε. Άρα, πολλά πράγματα συμβάλλουν σε εκλογές προηγούμενες. Να σας πω το δικαστήριο. Μου είχε κατεβάλει πολύ ψυχολογικά τότε. Και αν είχα δικαστεί, δεν θα ήμουν υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Να σας πω το τρίτο. Το νομοσχέδιο της ΣΥΡΙΖΑ, της απλής αναλογική, άνοιξε την όρεξη για ο καθένας, γιατί όταν κατεβαίνει κάποιο δήμαρχος, όλοι θέλουν να κερδίσω. Αλλά όταν έχει δυνατότητα του σωρά και να μην κερδίσω, κάτι θα πάω. Άνοιξε την όρεξη, σε μπορούσε να είναι υποψήφιος. Παίχτηκε πολύ και το τοπικισμό που δεν μπορώ να το παίξω. Άρα όλα αυτά συμβάνανε στις αποτέλεσμα της προηγούμενης εκλογής. Σε ό,τι αφορά τις επόμενες, θα είστε υποψήφιος. Για την επόμενη εκλογή. Και με ποια λογική τώρα πια. Άκουστε. Στις επόμενες εκλογές, αν υπάρχει όλες οι προποθέσεις για ένα ψηφοδέλτιο εννέο, και δεν λέω μόνο από τα Λιχινά, από όλο το Δήμο, να προχωρήσουμε, τότε ναι. Εάν όμως τα πράγματα είναι χειρότερα, γιατί δεν ξέρω τώρα, εγώ πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή η καινούργια έχει δυνατότητα, θα κάνει πράγματα. Έτσι. Και μακάρι. Αυτό με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει τι καρέκλα, αν στις επόμενες εκλογές θα είναι αυτό. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Είμαι γιατρός πρώτα και μετά ασχολούμαι με την πολιτική γιατί μου αρέσει να προσφέρω στον τόπο.